και να ξεκινήσουμε ελευθερία με σένα. Βρίσκεσαι στα δικαστήρια. Τι γίνεται με τους συλληφθέντες, ποια η διαδικασία που θα ακολουθηθεί? Λοιπόν, γύρω στις 12 η ώρα, Δαμαντία, κυρίες και κύριοι, έφτασαν εδώ, στη σχολή, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, κάτω από αυστηρά αστυνομικά μέτρα, οι συλληφθέντες για τα επεισόδια έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ το βράδυ της Δευτέρας, που είχαν ως αποτέλεσμα σε αυτά τα επεισόδια να χάσει τη ζωή του ένας 29χρονος άνδρας. Όπως μπορείτε να δείτε, με τη βοήθεια του Κώστα ψυχογιού, αυτή τη στιγμή οι συλληφθέντες βρίσκονται μέσα σε αυτά, στις κλούβες και στο λεωφορείο, δεν έχουν κατέβει ακόμα. Δηλαδή, τώρα περιμένουμε λόγω κάποιων προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί εδώ και 50 λεπτά να κατέβουν οι συλληφθέντες. Στην πλειοψηφία τους είναι Κροάτες. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ και αρκετή ώρα έχει φτάσει στον εισαγγελέα η δικογραφία, την οποία μελετά για να αποφασίσει για το αν θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, η δικογραφία περιλαμβάνει κακουργηματικές κατηγορίες. Να υπενθυμίσουμε μάλιστα ότι η παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου είναι να διερευνηθούν τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης, της διακεκριμένης οπλοκατοχής, καθώς και αυτό της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Να υπενθυμίσουμε, Αδαμαντία, στο σημείο αυτό, ότι ο άνθρωπος που έχασε την ζωή του την περασμένη Δευτέρα ήταν ένας 29χρονος φίλαθλος ΑΕΚ. Το όνομά του ήταν Μιχάλης. Του κατάφερε ο δράστης Κατσούρης, Μιχάλης Κατσούρης. Ο δράστης ή οι δράστες του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα, τα οποία ήταν και μοιραία για την ζωή του. Αναμένουμε λοιπόν από λεπτό σε λεπτό να βγουν οι συλληφθέντες, οι οποίοι μάλιστα μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει το όνομα του ανθρώπου που αφαίρεσε τη ζωή του θύματος. Οι αστυνομικοί θεωρούν μάλιστα ότι είναι πολύ κοντά στο να αποκαλυφθεί ποιος είναι ο άνθρωπος μάλιστα, ο οποίος σκότωσε τον 29χρονο. Για όποια εξέλιξη από τα δικαστήρια θα σε βρούμε και στη συνέχεια.